Ζούσε σαν μεγιστάνας ενώ κακοποιούσε τα 5 υιοθετημένα παιδιά του για τα οποία εισέπρατε 6.300 ευρώ το μήνα από το αγγλικό δημόσιο. Ο Βρετανός θετός πατέρας τους καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη σε 19 χρόνια φυλάκισης, όταν στο φως βγήκαν τα φρικτά βασανιστήρια που έκανε στα 5 θετά παιδιά του. Βασανιστήρια που έχουν σοκάρει την τοπική κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο. Όταν το 1998 ο 38χρονος τότε Βρετανός παντρεύτηκε τη σύζυγό του, ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά. Επειδή όμως δεν μπορούσαν φυσιολογικά, στράφηκαν στην υιοθεσία. Τα δύο πρώτα παιδιά ήταν αδέλφια μεταξύ τους. Λίγα χρόνια αργότερα υιοθετούν άλλα τρία παιδιά και αυτά βιολογικά αδέλφια. Την εποχή εκείνη λαμβάνουν από το Βρετανικό κράτος για τις ανάγκες των παιδιών το ποσό των 4.500 Βρετανικών λιρών μηνιαίως. Το 2007 αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, αφού θα ήταν πιο εύκολο για εκείνους η διατήρηση του μεγάλου κρατικού επιδόματος, καθώς δεν θα είχαν την πίεση από τους εκπροσώπους της Βρετανικής κοινωνικής πρόνοιας. Το μαρτύριο των παιδιών όμως μόλις έχει ξεκινήσει και κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο επώδυνο θα είναι. Στην Κρήτη αγοράζουν μια μεζονέτα με κήπο και πισίνα που έγινε το κολαστήριο για τα 5 παιδιά. Πίσω από τους τοίχους της αστραφτερής μεζονέτας κρύβεται πολύς πόνος. Τα παιδιά είναι παραμελημένα, χτυπημένα, λυπημένα, ενώ υπάρχουν υπόνοιες και για σεξουαλική παρενόχληση των δύο εκ των τριών κοριτσιών από τον πατριό τους. Τα παιδιά δεν μιλούν, τρέμουν, καθώς οι γονείς τα έχουν απειλήσει για τη ζωή τους. Επιβιώνουν από θαύμα μέχρι τη στιγμή που μη αντέχοντας τις συνεχείς κακοποιήσεις αποφασίζουν να λύσουν τη σιωπή τους. Τον Ιανουάριο του 2015, λίγο μετά από ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει ο 56χρονος Άγγλος, οι δύο μεγαλύτερες κόρες της οικογένειας μιλούν σε δύο γυναίκες του χωριού. Οι γυναίκες καταγγέλνουν σοκαρισμένες τα όσα άκουσαν στην αστυνομία και οι μαρτυρίες των παιδιών συγκλονίζουν. Η αλήθεια βγαίνει στο φως. Έτσι ο βιαστής οδηγείται στις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται μέχρι σήμερα. Το βράδυ της Παρασκευής στο μεικτό ορκωτό Ρεθύμνου τον καταδίκασε ομόφωνα για βιασμό κατά εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από οικείο. Του επιβλήθηκε 19 χρόνια κάθειρξη. Η σύζυγός του κατάφερε να φύγει. Εις βάρος της εκκρεμεί ένταλμα βίαιας προσαγωγής για υπόθαλψη και συνέργεια.